Δεν υπάρχει καμία μέρημνα ούτε από την περιφέρεια ούτε από το Δήμο μας. Πλήρη απαραξία. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε δυο λογιό κάτοικοι εδώ. Η μισή από εκεί πάνω είναι εντάξει, οι άλλοι από εδώ και κάτω τι είμαστε. Οι παρακαθιανοί. Ανοιχτές παραμένουν οι πληγές στις υποδομές 4 μήνες μετά τις βιβλικές καταστροφές στο Δήμο Χερσονήσου. Η υπόθεση είναι να έρθουν εδώ πέρα να φτιάξουν αυτό το μέρος. Διότι ό,τι κάνουν οι ανθρώποι εδώ πέρα. Δεν είμαστε ξένοι. Είμαστε από εδώ. Και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ο περιφερειάς και οι άλλοι. Να έρθουν εδώ πέρα να δουν την κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα υποδομή. Μας τάζανε ότι θα έρθουν τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, τίποτα. Ο δρόμος από κάτω δεν περνάει, είναι τουριστική περιοχή είναι εδώ, τουριστική περιοχή. Αυτό το χάλι εδώ δεν το βλέπει ο Δήμος. Προχθές έπεσε ο γαμπρός μου μέσα εκεί με τον πισινό τροχό. Ευτυχώς ήταν τον πισινό και έβαλε μπρος και γύρισε πίσω. Κάποιος άνθρωπος χριστιανός ήρθε και έριξε λίγες πέτρες. Ο Δήμος τίποτα. Εδώ είναι μια όλα από κάτω είναι κούφιο εδώ. Περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε χορτηγά. Κάτοικοι ξεσπούν για την αδιαφορία, όπως λένε, των αρμόδιων να δρομολογήσουν λύσεις εν ώψη και της νέας τουριστικής σεζόν. Αυτά έπρεπε ήδη να έχουν φτιαχτεί και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν φτιάχνονται. Πρέπει οπωσδήποτε να φτιαχτεί το παραλιακό μέτωπο, ο δρόμος, να περνάνε τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα που περνάνε από ένα δρομάκι εδώ που έχουμε εμείς και δεν φτιάχνουν τους μεγάλους δρόμους. Πρέπει να φτιαχτούν, δηλαδή. Ένα δρόμο μόνο και περνάνε όλα τα μάτια. Χθες γινόταν χαμός, φορτωτής, φορτηγά περνούσαν, από όλα περνούσαν. Πρέπει να ανοίξουν και το δρόμο όπως ήταν παλιά από εκεί γύρω-γύρω που πάει το παραλιακό. Βασινό μου, δεν ζητάμε τίποτα χάρη ή τίποτα προνόμια να μας κάνουν ιδιαίτερα. Να καθαριστεί το κομμάτι αυτό, να πάει ευθεία να ανοίξει αυτό το μπουκάλι που κάνει ο δρόμος. Για να μπορούμε να έχουμε μια ασφάλεια. Οι καταστροφές στο Δήμο Χερσονήσου από τις πρόσφατες θεομηνίες εκτιμούνται σε δεκάδες εκατομμύρια. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να γίνει άμεσα, και αυτή είναι η μέχρι τώρα συνεννόηση με το Υπουργείο, είναι άμεσες μελέτες, άμεσες ενέργειες αποκαταστάσεων εν ώψη του θέρους, που όπως έχουμε πει και στο παρελθόν είναι ένα σημαντικό στοίχημα προκειμένου όποτε και να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος να είμαστε έτοιμοι, αλλά μετά και υλοποίηση μελετών για την οριοθέτηση, διευθέτηση όλων των ρεμάτων της περιοχής. 4 μήνες μετά τις τεράστιες καταστροφές, πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ για την αποζημίωση των οικοσκευών τους. Εμείς δεν έχουμε πάρει λεφτά, μόνο τα 600 τα πρώτα. Και αυτά, εγώ τα πήρα με τα 50 μέρες, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό ρε παιδιά. Προς Θεού, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε κάθε μέρα στα κανάλια. Μ' αρέσει τώρα που λένε στους σεισμόγραφους τους καημένους ότι θα τους δώσουμε για αυτούς μέχρι 6 χιλιάρικα. 600 μέχρι 6 χιλιάρικα θα δώσουν στους σεισμόγραφους. Πότε θα τα δώσουνε. Με όνειρα κοιμούνται και αυτοί όπως και εμείς. Και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Οκτωβρίου και Νοεμβρίου δεν έχουν λάβει ούτε ευρώ παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο για άμεσες διαδικασίες αποζημιώσεων. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα προσπαθήσουμε άμεσα να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις. Είμαστε κοντά τους, δεν είναι μόνοι. Είναι ώρα για δουλειά και όχι για λόγια. Και φυσικά να αποκαταστήσουμε και τις δημόσιες υποδομές. Είναι θέμα του Υπουργείου, υποστηρίζει ο Νίκος Συρηγωνάκης. Εμείς ως περιφέρεια ανταποκριθήκαμε άμεσα με τη σύσταση 13 τριμελών επιτροπών, όπου μέσα σε 20 μέρες περίπου έγινε αυτοψία σε όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αναμένουμε την οριοθέτηση των περιοχών που επλήγησαν από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να αποσταλούν οι φάκελοι και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων, των προκαταβολών.